Υπουργού, σύμφωνα με την φυσικό σύγχρονο του κύριου Γιωργακή, που είναι ο πρώτος της Επιτροπής, ζητά τις αναμορφώσεις του Υπουργού του 2019, έχοντας υπόψη το άρθρο 32 του νόμου 48 του 10, σχετικά με την αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής, η ανάγκη για δημιουργία παρακάτω αναμορφώσεων του Υπουργού του 19, υποβάλλει σχετικό σχέδιο αναμορφώσεων προϋπολογισμού 2019 με ενισχύσεις των κωδικών δαπανών K004-32-001 δαπάνη συμμετοχή στην έκθεση Πελοπόννησος Expo 2019 με ποσό 2.500 ευρώ, με ισόπωση μείωση του κωδικού προμήθεια υλικού του υποβοτισμού και 2. Προμήθεια ενός εκπαιδευτικού γιος με ποσό 85.000 ευρώ, με ισόπωση μείωση του κωδικού απαράγει κοπέδου για την ανοίξη του μαρχείου. Εγκρίνεται. Κύριε Βαγκάκη. Εγκρίνεται. 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 Μια ερώτηση. Εγώ δεν ξέρω βέβαια αν υπάρχει κάποια απόφαση προηγούμενη από το Δημοτικό Συμβούλιο για τη συμμετοχή στην έκθεση. Και ήθελα να ξέρω δηλαδή τι είναι αυτή η έκθεση, τι θα προβάλλουμε για να πληρώσουμε αυτά τα ποσά. Δεν υπάρχει κάποια απόφαση προηγούμενη. Απλά είναι η έκθεση Πελοπόννησος Expo που συμμετέχουν όλα τα επιμελητήρια τη Αρκαδίας. Και θα συμμετέχουμε ένα περίπτερο στο οποίο θα προκληθούν και επιχειρήσει. Άλλωστε, δώσαμε ένα διπλωτικό, κακώ το λέτε και προ τα εκεί, όπου οποιοδήποτε παραγωγό θέλει να εκθέσει τα προϊόντα του, θα μπορεί να συμμετέχει. Αυτό θα συμμετέχουν κάποια εταιρεία, κάποιοι επιχειρηματίε. Ναι, είπαμε, όποιο θέλει να εκθέσει τα προϊόντα του, δεν συμμετέχει επιχειρήσει. Θα πληρώσουν κάτι σε δεν ξέρω αν θα έπρεπε να πληρώσουν και αυτοί, δηλαδή για να μην πληρώσουν. Γιατί να πληρώσουν ο Δήμος για τους επιχειρηματίες είναι. Κύριε Θεοδόρο, να σας κάνω μια συμπληρωματική διευκρινιστική. Είναι προσπάθεια και από τον Μιλούντα να έρθω σε επαφή με τους παραγωγούς εδώ και πολύ καιρό εν ώψη αυτής της εκθέσεως, στην οποία διοργανώνουν ουσιαστικά τα 5 επιμελητήρια της Πελοποννήσου. 7. Λοιπόν, σε αυτήν την έκθεση, η παραγωγή μου, όπως εδώ η δική μας, δεν έδειξαν έτσι διάθεση να συμμετάσχουν για τον εξής λόγο. Διότι σε αυτή την έκθεση έχει ληφθεί απόφαση να μην επιτρέπουν την πώληση προϊόντων στα εκθετήρια. Αυτό λοιπόν τους λειτουργεί έτσι ανασχετικά, δεν θέλουν να πάνε, αφού δεν τους επιτρέπουν να πουλήσουν προϊόντα. Ο σκοπός της έκθεσης ήταν να δειγματίσουν. Έχουν καλέσει και κάποιους ανθρώπους από το εξωτερικό και θέλουν να δειγματίσουν κυρίως προϊόντα, να μην το κάνουν δηλαδή ως παζάρι, να το πω έτσι. Με αυτό δεν συμφωνούν βέβαια οι παραγωγοί. Γίνεται μια προσπάθεια όμως, επειδή δεν διοργανώνεται κάθε χρόνο, και επειδή διοργανώνεται στην Τρίπολη, να έχει μια παρουσία ο Δήμος μας, έστω και κατά αυτόν τον τρόπο. Και, εν πάση περιπτώσει, και τελευταία στιγμή τους είπαμε, όσοι θέλουν, έστω και μια μέρα, αν δεν θέλουν να συμμετάσχουν όλες τις μέρες, να έρθουν εκεί να φέρουν κάποια προϊόντα. Αυτό συμβαίνει. Δυστυχώς δεν υπάρχει δηλαδή διάθεση από τους παραγωγούς να συμμετάσχουν. Υπάρχει διάθεση από τον καθένα για να. Θα μπορέσω να προμηθώ το δουλειά στην έκθεση. Να, θα είναι πιστεύει το δουλειά. Κύριε Βαρνάκη, επειδή ανοίχτηκε το θέμα στην λεπτομέρεια, ο Δήμος θα έχει τη δική του προβολή με δικό του υλικό. Άρα λοιπόν οι επιχειρηματίες και η παραγωγή του όπλου θα είναι συμπληρωματικοί σε αυτή την παρουσίαση που θα κάνει ο Δήμος. Και επίσης, επειδή παρατηρώ ότι τα θέματα τελειώνουν γρήγορα, Δήμαρχε, δεν απάντησα στην ερώτηση στο προηγούμενο θέμα του κ. Τόρου, σχετικά με τη μορφή του προγράμματος Φιλόδημος, που ρώτησε για το αν είναι δάνειο, αν είναι επιχορήγηση. Και το λέω μόνο και μόνο γιατί έχει ανοίξει ένα μεγάλο ζήτημα το τελευταίο καιρό, γύρω από τον τρόπο που υλοποιεί. Είναι καλό να απολαμβάνουμε τους πόρους που μας δίνει το πρόγραμμα Φιλόδημος, αλλά να δούμε και γιατί τους απολαμβάνουμε, με ποιο τρόπο και πώς έχει σχηματοποιηθεί. Επειδή το ρώτησε ο κ. Πουτέλος και δεν έχει απαντήσει. Τι θέλει να απαντήσει τώρα. Ωραία, παιδί μου, το θυμίζω, τις ερώτησες δεν έχουν απαντήσει. Οι ίδιες οι ευρείες έχουν καλύτερο. Καλό βράδυ. Thank you.